ονομάστηκε η μεγαλύτερη πυρηνική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια από την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962. Την περασμένη εβδομάδα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διατηρήσει ασφαλή τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημιουργήσει προηγούμενο όταν το 1945 έπληξαν με 2 ατομικές βόμβες την Ιαπωνία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν στη συνεδρίαση απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων εντός του ρωσικού εδάφους ή σε περιοχές που γειτνιάζουν με ρωσικά εδάφη, αν δεν υπάρξει εισβολή του ΝΑΤΟ. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας αφορούσε τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, τα οποία είναι αρκετά ισχυρά για να αφανίσουν ολόκληρες πόλεις χιλιάδες μίλια μακριά από οποιοδήποτε πεδίο μάχης. Αντιθέτως, το ζήτημα στην Ουκρανία περιστρέφεται γύρω από μικρότερης ισχύος όπλα, τα λεγόμενα τακτικά πυρηνικά όπλα. Αυτές οι μικρότερες πυρηνικές κεφαλές προορίζονται για χρήση στο πεδίο της μάχης και έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν στόχους σε συγκεκριμένη έκταση. Ακόμα και έτσι, πολλές από τις κεφαλές είναι πιο ισχυρές από την ατομική βόμβα που έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Χειροσίμα, η οποία είχε απόδοση που ισοδυναμεί με περίπου 20 κιλοτόνους εκρηκτικής ύλης TNT. Τώρα, πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτά τα όπλα? Οι ειδικοί βλέπουν 3 τρόπους με τους οποίους η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα. Ο πρώτος τρόπος είναι πλήγμα προς επίδειξη ισχύως πρόθεσης, μια πυρηνική έκρηξη που δεν σκοτώνει κανένα. Θα μπορούσε να είναι μια έκρηξη υπογείως πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ίσως κάπου ψηλά πάνω από την Ουκρανία ή σε μια κατοίκητη τοποθεσία όπως το Φιδονήσι. Το μεγαλύτερο μέρος της ραδιενεργής σκόνης από την έκρηξη που θα αναρωφηθεί σε ένα ανερχόμενο σύννεφο θα ξαναπέσει στη γη πλησίων της έκρηξης εντός 24 ωρών μετά το πλήγμα και θα μπορούσε να αποτελέσει ακραίο βιολογικό κίνδυνο. Η δεύτερη πιθανότητα είναι ένα πλήγμα κατά ουκρανικού στρατιωτικού στόχου ή τμήματος βασικής υποδομής, για παράδειγμα ένα χτύπημα με πυράβλους στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Η τρίτη και πιο επικίνδυνη κίνηση θα ήταν πλήγμα εναντίον μέλους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως προτείνει ο Δημήτρη Τρένιν, πρώην επικεφαλής της ρωσικής δεξαμενής σκέψης του κέντρου Κάρνεγκι της Μόσχας.